συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν, έχω μάθει να ζω δηλαδή με αυτό. Για μένα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν μιλάς με τη μαμά σου? Όχι. Δεν μιλάω. Είναι από ένα σημείο και μετά είναι επιλογή. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω να έχω επαφές, γιατί δεν είχα και ποτέ ουσιαστικές επαφές. Δεν υπήρχαν οι επαφές μάνας και παιδιού έτσι όπως τις έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ της να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικεί μια μητέρα από το παιδί της. Οπότε, ακόμα και αν συνέβησαν άλλα πράγματα πιο πριν, τα ανέρεσε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, εμένα η οικογένειά μου είναι ο μπαμπάς μου.